Λούκας. Η κίνηση. Φώτσης. Κουφός. Και αν δεν απατώ με ρεκόρ καριέρας με την ελληνική ομάδα. Εδώ η ασίστ του Φώτση και ο Κουφός φτάνει τους 18 που ναι, είναι ρεκόρ καριέρας. Και 17 τώρα το κατέριψε. Δεν είναι εύκολο για έναν ψηλό να πετυχαίνει 18 πόντους και μάλιστα στα λεπτά που αγωνίζεται. Ο Κουφός εδώ. Καταπληκτική κίνηση από τον Κώστα Κουφό. 20 πόντοι, διευρύνει το ρεκόρ καριέρας. Να ένα σημείο αναφορά στο παιχνίδι. Κοιτάξτε τι όμορφη reverse κίνηση έκανε. Ύπταται, αλλάζει χέρι, αφήνει την μπάλα όμορφα στο καλάθι. Κώστας Κουφός, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Δημήτρη Κοντό. Ο Ηλίας Ζούρος δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το Πανεπιστήμιο των Brigham Young, γιατί δεν βλέπει προσήλωση στην άμυνα. Αλλά βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι και το στυλ των Αμερικάνων τέτοιο, το run and gun παιχνίδι, που δεν είναι και εύκολο να προσαρμοστεί στα πρώτα λεπτά η ελληνική ομάδα και οι Έλληνες παίχτες να συνηθίσουν αυτό το στυλ παιχνιδιού, το οποίο δεν θα συναντήσουν και πουθενά. Προσποίηση από τον Κιούσικ εναντίον όλων εκεί απέναντι στα θηρία. Χάνει την μπάλα. Οι Αμερικανοί πεσματάδες. Να ένα από τα ελαττώματα της ελληνικής ομάδας. Η αδυναμία πολλές φορές απέναντι σε κοντύτερους παίκτες αλλά πιο γρήγορους του αμυντικού rebound. Άμπο δεν διστάζει πρώτο Φώτση. Δεν δικαιώνεται. Μπράμος. Καλάθης. Απέναντι σε όλους. Καλάθης υπήρξε παίκτης μεγαλύτερης κλάσης βέβαια στο παρουσιακό. Ενώ ο Φώτσης υπέροχα εκτελεί και αξιοποιεί την πάσα του συμπαίκτη. Ο Καλάθης φυσικά που υπήρξε παίκτης μεγαλύτερης κλάσης από τα παιδιά του Brigham Young αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Χάρισον από μακριά σουτάρει. Κακό σκληρό σουτ βρίσκει Στεφάνη. Η μπάλα γρήγορα στο Βασιλιάδη. Σουτέρ ρυθμού σε αντίθεση με το spot shooter που είναι ο Μπράμος και αυτό στο φτερό τη επίθεση. Εδώ ο Βασιλιάδης προτιμάει την πάσα στον Μπουρούς. Καταπληκτική εναλλαγή. Φανταστικό καλάθι. Τερότερο του αγώνα μέχρι στιγμή. Ετοιμάζεται και ο Κώστας Λούκας. Μια ζούρα στην πλειοψηφία. Λογικό είναι επειδή τα χειροκροτάει και νομίζω ότι τώρα ετοιμάζεται και ο Κώστας Λούκας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Σε επανάληψη, κοιτάξτε. Στη θέση του Μπράμος. Προσποίηση πάσα. Εδώ χάνει την μπάλα από δύο εξαιρετικού παίκτε. Και επίσης θέλει όταν οι παίκτες είναι ελεύθεροι να μην διστάζουν, να μην κάνουν την προσπίση, αλλά να κάνουν το ελεύθερο σουτ. 7 πάσες για την εθνική και το σουτ από τον Φώτση. Το rebound επιθετικό από τον Γιάννη Μπουρούση. Είπαμε υπάρχει διάφορα κλάση μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά είναι ευκαιρία για ένα ωραίο τεστ της εθνικής ομάδας. Φώτση, ο αρχηγός, ο οποίος κάνει μεγάλα παιχνίδια. Ο Μαυροκεφαλίδης, δεν υπάρχει ο Περπέρογλου, δεν υπάρχει ο Τσαζαρής. Και φυσικά δεν υπάρχει ο Βασιλόπουλος. Άρα 8 οι απουσίες. Όμως εδώ είναι ο Ηλίας Ζούρος, ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια διακονεί το μπάσκετ. Εδώ ο Βασιλιάδης. Πρόκειται για παιδιά που δεν είναι επαγγελματίες. Ναι, μεν ταλέντα, ναι, μεν καλοί παίκτες. Ναι, μεν αθλητικοί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι παίκτες που μπορούν να αντιμετωπίσουν στα ίσια την ελληνική ομάδα. Μπουρούσης. Σλούκας. Φώτσης καρφώνει. 28-12. Η ελληνική ομάδα σίγουρα θα πάρει μια άνετη νίκη σήμερα. Αλλά είναι πρώτο δεκάλεπτο τέλος. Ελλάδα Brigham Young 28-12. Το Brigham Young που πήρε τη θέση του Μαυροβουνίου που εκείνο ακύρωσε τη συμμετοχή τελευταία στιγμή. Εδώ το καλάθι του Φώτση. Ο Φώτσης είναι πρώτος χώρος με 10 πόντους. 73-31 τα δίποτα, μεγάλη διαφορά. Η ελληνική άμυνα έχει εγκλωβίσει τους κοντούς Αμερικανούς. 40% στα τρίποτα, 14 μόλις για τους Αμερικανούς και τα rebound 12-10. 9-2 τεράστια διαφορά σε assist. Λάθη πάλι υπέρ της ελληνικής ομάδας, κλεψίματα, τάπες και εφηνδιασμοί. Κουφός, ο οποίος μετά την περσινή διακοπή από τις προγραμμές της ελληνικής ομάδας και πάλι στο εθνικό αθλητικό καθήκον. Ο παίκτης των Denver Nuggets. Ο Ελληνοαμερικανός δεύτερης γενιάς, η κίνηση από τον Βασιλιάδη. Η ελληνική ομάδα πήγε πάρα πολύ γρήγορα στην περιφέρεια. Μπουρούση ακριβώς ένα δευτερόλεπτο, αστοχή ψηλά ο Κουφός. Η ελληνική ομάδα παίζει με δίδυμους πύργους. Ο Κουφός που έκανε ρεκόρ καριέρας με την εθνική ομάδα με 17 πόντους στο τουρνουά της Γερμανίας. Πολύ καλή της άμυνα, προσπαθεί να βρει λύσεις μέσα από το ομαδικό παιχνίδι στην επίθεση. Καλάθης, πολύ ωραία. Ο Βασιλιάδης αφήνει για μια ακόμη φορά την μπάλα στο καλάθι. Μια βολή 3-3 δίποντα. Η τάπα από τον Κώστα Κουφό, ένα 7-footer ακόμα για την ελληνική ομάδα μαζί με τον Βουγιούκα και φυσικά τον Γιάννη Μπουρούση. Ενώ ετοιμάζεται και ο Βασίλης Ξανθόπουλος, εδώ είναι ο Κώστας Κουφός. Ο οποίος φίτησε όλο και όλο ένα χρόνο στο Οχάιο. Από εκεί πέρα άρχισε η περιπλάνησή του. Πέρασε και αυτός από την Γιούτα δύο σεζόν, Γιούτα Τζαζ και για λίγο Γιούτα Φλάσκετ δύο σεζόν στο NBDL. Τη μεγάλη παρουσία του στα γυμνασιακά του χρόνια από το Junior High. Απόφυτος του High School του Glen Oak, όταν ήταν All American, δηλαδή ήταν στους κορυφαίους πιτσιρικάδες των ΗΠΑ, ήταν στο Camp Jordan, ήδη είχε προσελκύσει τους κορυφαίους ανιχνευτές ταλέντων για τα πανεπιστήμια. Εδώ ο Μπουρούσης βγάζει έξω στον Σλούκα, στον Ξανθόπουλο, με συγχωρείτε, Βασιλιάδης στο τριών πόντων. Ευστοχή, η ελληνική ομάδα πραγματικά παίζει ένα run and gun παιχνίδι, όχι απαραίτητος μόνο στον εφηδιασμό, αλλά στην κίνηση στην περιφέρεια.
νομίζω ότι αξίζει σήμερα να την ομάδα. Παίζει ένα διαφορετικό μπάσκετ από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ψηλά μαζεύει την μπάλα ο Λούκας. Τροφοδοτεί τον Μπουρούση, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 39-16. Προσωπικά θα ρωτήσω και τον Κώστα Σπουλά και τον Δημήτρη Κοντό. Αν θυμούνται, εγώ προσωπικά σας μιλάω ειλικρινά, την εθνική ομάδα να τρέχει έτσι και να παίζει τόσο ομαδικά. Του ζητάει να παίζουν πιο σφιχτή άμυνα, πιο κλειστή άμυνα και στην επίθεση του ζητάει αυτό ακριβώς το πράγμα που βλέπετε τώρα. Τώρα βέβαια είναι εύστοχοι οι Αμερικάνοι, μειώνουν σε 39-23. Πάμε να δούμε το time out και θα τα πούμε μετά. Οι φωνές του Ηλία Ζούρου ακούστηκαν μέχρι τις κερκίδες του ΆΚΑ, καθώς λέει στους παίχτες ότι πρέπει να αφήσουν το σόου και να προσαρμοστούν σε αυτά που έχουν πει πριν το παιχνίδι. Ο Σλούκας αφήνει την μπάλα πολύ εύκολα στο καλάθι των Αμερικάνων, γράφοντας το 41-23, ότι δεν είναι ώρα για σόου, δεν είναι ώρα για τρελές πάσες, είναι ώρα για να δουλέψουμε αυτά που πρέπει. Και ειδικά μια εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει μια ομάδα που παίζει συνέχεια ζώνη. Κολεγιακή ζώνη του Brigham Young. Ίσως όχι τόσο σκληρή, εδώ ο Κώστας Κουφός κερδίζει τον αντίπαλό του. 4-24 ελληνική ομάδα που συνεχίζει και σουτάρει σε υψηλά ποσοστά. 68% δίποτα, 43% τρίποτα. Εδώ είναι ο Κουφός με ταμπλό καλάθι για τον Ελληνοαμερικανό. Ψηλά το φάου που δεν σφυρίζεται πάνω στον Κιούσικ. Split out, Ζίλστρα, baseline drive, την μπάλα φτάνει στον Μάντζαρη. Πολύ δυνατή άμυνα από την ελληνική ομάδα. Βασιλιάδης από μακριά για 3, 48-26, η ελληνική ομάδα συνεχίζει αυτό το δαιμονιώδη καταιγιστικό ρυθμό. Είναι χάρμα ευαίσθητα σήμερα η ελληνική ομάδα, έπαιξε και στη FLAS, στη θηγατρική της Jazz, στο NBDL, το πρωτάθλημα ανάπτυξης του NBA. Βασιλιάδης καταπληκτική κίνηση στον κουφό. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να δούμε την υπογραφή του Ηλία Ζούρου πάνω σε αυτή την αγωνιστική φιλοσοφία της ελληνικής ομάδας και πραγματικά. Ο Βασιλιάδης, νομίζω με την εθνική ομάδα, έχει δώσει τόσες ασίστ όσες δεν έχει δώσει σε ολόκληρη τη ζωή του. Η μπάλα φτάνει στον Μπράμος και έρχεται ο Κουφός και σκοράρει. Πάμε στο τελευταίο κοντό. Φάση που είδαμε τώρα με τον Μπράμος, την είδαμε και πριν. Είναι φάση δουλεμένη και φάση που την οποία προσπαθούν να βγάλουν οι διεθνείς απέναντι στη ζώνη. Όλες είναι φάσεις δουλεμένες. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί είναι. Και η ομάδα πραγματικά να την πιει στο ποτήρι, χάρμα ειδέστε. Εκεί μιλάμε για παίκτες επαγγελματίες και όχι κολεγιόπαιδες. Αλλά ξαναλέω, το θέμα σήμερα είναι υψηλό επίπεδο. Πάμε λοιπόν στους δύο πάγκους. Πάμε στο Δημήτρη Κοντό και μετά πάμε και στον Κώστα Σκουλά. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Χρυσή γενιά των παιδιών από το 2008 στο 2009, που απέφερε 3 μετάλλια, 2 χρυσά ευρωπαϊκά και ένα σημείο παγκόσμιο στους οργανώσεις των εφήβων και των νέων σε Αμαλιάδα, Νέα Ζηλανδία και Ρόδο. Το σουτ από αυτό το πιβοτάρισμα είναι από τον Χάρτσοκ. Ο Νόα Χάρτσοκ, ένα από τα δύο αστέρια της ομάδας, ο οποίος δεν είναι ο Μανολόπουλος, είναι ο Ζούρος και είναι ο Κοπρίφτης, το τρίο των τεχνικών. Ενώ η καλή προσπάθεια, ψηλά λόμπα από τον Ζίλστρα και το καλάθι για τον Brigham Young που μειώνει σε 52-30. Το Αμερικάνων μαζεύει την μπάλα. Άμπουο εναντίον όλων, νέα τάπα. Τέσσερις τάπες μέχρι στιγμής και αυτή η πέμπτη για την ελληνική ομάδα. Ο Ρότζερς το κλέβει την μπάλα, αλλά με αντιαθλητικό, υπάρχει αντιαθλητικό από τον Νίκο Καλάθη. Ζίλστρα. Το καλάθι που έρχεται από τον Χάρτσοκ. Η ελληνική ομάδα πάντως που έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τουρνουά του Μπάμπερκ. Εδώ η τάπα πάνω στον Άμπο. Έβδομη για την ελληνική ομάδα. Άμπο ούτε τώρα προσπαθεί, ξαναπροσπαθεί και τελικά πετυχαίνει το καλάθι. Ό,τι μένουν. Νικά, το Brigham Young που φέρει το όνομα του ανθρώπου που δημιούργησε το θρησκευτικό ρεύμα των Μορμόνων και παράλληλα ίδρυσε την πόλη του Salt Lake City στη Γιούτα, που έχει τη βάση του κύμα των Μορμόνων. Μιλάμε φυσικά για τον Brigham Young, ο οποίος έζησε από το 1801 έως 1877, έργο τον Αντώνη Φώτση, τον μεγάλο αρχηγό της ελληνικής ομάδας. Ο άνθρωπος που από τα 15 του, είναι 30 πια, στα 31, εδώ Άμπο δοκιμάζει εναντίον όλων το κόψιμο από τον Μπράμος, το κόψιμο από τον Κουφό. Θαρώ ότι πάει για ρεκόρ κοψιμάτων στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Έχει 8 μέχρι στιγμής. Δεν θυμάμαι τόσες πάσες ποτέ σε επίσημο παιχνίδι της εθνικής ομάδας, επίσημο φιλικό επίσημο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Γιατί είναι ένα επίσημο τουρνουά του Ακρόπολης, δεν είναι προπονητικό διπλό. Ρότζερς απεγκλωβίζεται, σουτάρει ευστοχή. Η εθνική ομάδα λοιπόν τότε, έχοντας σουτ εντός παιδιάς 75%, έχασε με πάρα πολύ 95% διαφορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αστυνομική πίεση των Αμερικανών και μια ελληνική ομάδα που έχασε από τον Duke με 50% διαφορά και ενώ τώρα τελειώνει το δεκάλεπτο με αυτό το μακνοσούτ,
59-38. Τώρα η ελληνική ομάδα δεν χάνει από κανένα πανεπιστήμιο της Αμερικής. Αυτό για να δούμε πώς εξελίχθηκε το ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες δεκαετίες, πώς μειώθηκε η ψαλίδα μεταξύ του αμερικάνικου μπάσκετ και του ευρωπαϊκού. Εδώ οι Τάπες. Να η πρώτη. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη η πορεία που διένυσε το ελληνικό μπάσκετ και το ευρωπαϊκό τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, μάλλον ένα από τα δυσκολότερα πράγματα είναι η αυτοσυγκέντρωση 40 λεπτά. Ενώ εδώ το σούτ από τον Sharp είναι μακρινό και εύστοχο. Σχεδίασε κάποιο στήμα ώστε να βγουν κάποια ελεύθερα σούτ, κυρίως όμως από την περιφέρεια. Φώτσης για τρεις από τη γωνία, σουτάρει το χι. Τι θα κάνει ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας, 62-51 για τον Αντώνη Φώτση, φτάνει τους 13. Με το πρώτο του εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, εδώ η πάσα στον Αντώνη Φώτση. Η ελληνική ομάδα που γυρίζει την μπάλα, δεν σουτάρει με την πρώτη ή δεύτερη πάσα. Μετρήστε πάσες για να δείτε για το ομαδικό παιχνίδι της ελληνικής ομάδας. Η κίνηση, αλλαγή χεριού και φάουλ πάνω στον Φώτση στο κέντρο. Πολύ ωραία στον κουφό, παίρνει την εσωτερική. Φυσικά η τάπα και τα βήματα από τον κουφό. Εδώ ο Κώστας Κουφός, ο κουφός που σήμερα έφτασε 16 πόντους με 4-4 βολές, 6-8 δίποντα θα του δοθούν. Ρότζερς. 62-42. Δύσκολο σούτ εκτός ισορροπίας απέναντι στο Φώτση. Ένα τόλμημα από τον Ρότζερς που ευστοχεί. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Ρότζερς. Έχει φτάσει 20 πόντους. Σλούκας. Η κίνηση. Φώτσης. Κουφός. Και αν δεν απατώ με ρεκόρ καριέρας με την ελληνική ομάδα. Εδώ η ασίστ του Φώτση και ο Κουφός φτάνει τους 18 που ναι είναι ρεκόρ καριέρας. Και 17 τώρα το κατέριψε. Δεν είναι εύκολο για έναν ψηλό να πετυχαίνει 18 πόντους και μάλιστα στα λεπτά που αγωνίζεται. Ο Κουφός εδώ. Καταπληκτική κίνηση από τον Κώστα Κουφό. 20 πόντοι. Διευρύνει το ρεκόρ καριέρας. Να ένα σημείο αναφορά στο παιχνίδι. Κοιτάξτε τι όμορφη reverse κίνηση έκανε. Ύπταται, αλλάζει χέρι. Αφήνει την μπάλα όμορφα στο καλάθι. Κώστας Κουφός, φίλες και φίλοι. Ξανθόπουλος, Πολύπυρος, Πανιόνιος, Παναθηναϊκός, Πανελλήνιος. Είχε ξεκινήσει μικρός από τον Ολυμπιακό. 22 πόντοι για τον Κουφό. Νομίζω. Του οφείλουμε τα χειροκροτήματα σήμερα. Ο Κουφός που έχει 9 στα 12 δίποντα, 4-4 βολές. Jump stop, ωραία κίνηση. Κουφός! Μια άγρια κατάσταση, 24 πόντι για τον Κουφό. Από 13 Φώτσης και Βασιλιάδης, αλλά νομίζω ότι ο Κουφός σήμερα είναι ασταμάτητος απέναντι στους Αμερικανούς. Δήμος Πύργος, Μαυροειδή και Κουφό. Δύο παιδιά, ο ένας 2-8-2-9, ο Μαυροειδής 2-13, ο Κουφός που πήρε την μπάλα. Βασιλιάδης, ενώ ακούγεται η φωνή πιο γρήγορα του Ζουρ. Ο Βασιλιάδης είναι ένας μπόμπερ από τα 6.75 στα Αμερικάνικα. Καταπληκτική πάσα από τον Σλούκα στο Μαυροειδή. Εκπληκτική η σύλληψη και εκτέλεση από τον Κώστα Σλούκα. Φάουλ για τελειώσαν βήματα. Άμπουο, η reverse κίνηση, γλιτώνει την τάπα, παίρνει και το rebound. Καλάθι και φάουλ από αυτόν τον βραχίσωμο για τη θέση που παίζει, αλλά πολύ δυνατό. Νευρώδη και μειώδη Αμερικανό παίκτη. Charles Άμπου. Από εκεί πέρα το μόνο που θα πρέπει να προσθέσει η ομάδα είναι τα πρακτικά rebound των αντιπάλων όσον αφορά τα νούμερα. Ενώ ο Παπα-Νικολάου προσποιείται και λύσεται κοντά στο καλάθι και κάνει το κομμάτι. Δίνει το παρόν σε πείσμα πολλών. Μαυροειδής βγάζει έξω τον Μπράμος. Μάτζαρης από μακριά για τρεις. Σουτάρει αστοχή. Η μπάλα έξω. Χάρη στο νέο τρίποντο. Σουτάρει αστοχή. Καταφέρνει και διώχνει ο Ζήλστρα. Αλλά έρχεται ο Άμπου. Είστε αισιόδοξοι. Και όχι μόνο για το μπάσκετ, αλλά για τα επόμενα χρόνια της ελληνικής ομάδας. Ο Μπράμος ένα ακόμη τρίποντο, 83-54. Ότι είδαμε μπάσκετ σήμερα για τον απλό στο λόγο ότι η άλλη ομάδα ήταν πάρα πολύ κοντή. Δεν υπήρχε ούτε ένας φιλός, έπαιξε 30 λεπτά ζώνη. Εμείς αναγκαστήκαμε γιατί έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους παίκτες και σχήματα τα οποία δεν ταιριάζανε φυσιολογικά σε ένα μάτς τέτοιο. Γιατί δουλέψω σκληρά κάθε μέρα στο προπόνηση. Πάμε καλά σε ομάδα. Οι προπονητές κάνουν πάρα πολύ καλούς δουλειές και νιώθω καλά. Θα πάμε καλά στη Λιθουανία. Όμως βλέπω ότι πάμε καλά. Προσπαθώ να δουλέψω πιο καλά κάθε προπόνηση και θα περάσει κάθε μέρα. Έχουμε το μυαλό να πάμε καλά στη Λιθουανία. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και τον Κώστα Κουφό. Τελικό σκορ Ελλάδα Brigham Young 83-54. Ο Κώστας Κουφός στην καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με την ελληνική εθνική ομάδα. 83-54 λοιπόν, με τον Κουφό να πετυχαίνει 24 πόντους, να έχει 8 rebound, να έχει 3 κοψίματα. Αυτό που κρατάμε από την ελληνική εθνική ομάδα, όπως είπε και ο Ηλίας Ζούρος, φυσικά δεν είναι το αποτέλεσμα. Απέναντι σε μια ομάδα υποδέστηρη, απέναντι σε μια ομάδα κοντύτερη, απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε 40 λεπτά ζώνη. Αυτό που κρατάμε είναι αγωνιστικότητα, το θέαμα στο πρώτο ημίχρονο.
Αυτό που κρατάμε επίσης είναι η θέληση των παικτών, το ομαδικό πνεύμα λίγο πριν από το Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας.